κοίταξε. Αυτό είναι για σένα. Αυτό είναι για σένα. Αυτό είναι δωράκι για σένα. Δωράκι για σένα είναι, Ροξάκι. Είναι για σένα. Είναι από τη Βικτόρια. Ροξάκι είναι από τη Βικτόρια. Από τη Βικτόρια με αγάπη για τη Ροξάκη και τα γατάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Ροξάκι, άμα. Σελεστίνο Pets. Όχι, παίζουμε. Από τη Βικτόρια με πολύ 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 αγάπη. Ο Ράμπο θα μπει μέσα στο κουτί, εννοείται. Ουπου, πράγματα, αν είναι δυνατόν. Οχ. Αυτό ξέρω. Ξέρω με τη μία ποιος θα χαρεί με αυτό. Αχ, Θεού μου. Το κολλάς, αλλά ξέρουμε, παίζουν και έτσι τα δικά μου. Λοιπόν, next. Απίστευτο. Έλα ρε εσύ. Έλα ρε εσύ. Σαπούλα. Ροξάκι, έλα να βλέπεις. Έλα. Έλα αγάπη μου, έλα να βλέπεις. Κοίτα, έλα να δεις. Κοίτα το. Κοίτα το. Κοίτα, Ροξάκι μου. Ράμπο βέβαια. Ράμπο έχουμε κι άλλα μέσα. Οπ. Απίστευτο. Ροξάκι. Ροξάκι. Έλα. Ο Ράμπο βοηθάει. Δεν η Μπλάκι είναι, ναι. Ροξί. Σ' αρέσει αυτό καλέ. Σ' αρέσει αυτό καλέ. Ο Ράμπο, ναι. Ο Ράμπο έχει πάρει δουλειά, έχει πιάσει δουλειά. Πόσα πολλά πραγματάκια. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Χριστέ μου. Ρόξι, κοίτα. Καλεσίκα, για σένα είναι καλέ. Καλέ, για σένα είναι καλέ. Για σένα είναι καλέ. Εντάξει, θα έχει και φαγητό. Ραμπό, να τα ανοίξουμε όμως αυτά, ε. Όπα, κι άλλο. Κι άλλο για τον Ραμπό. Νάτος. Νάτος. Ο παιχνιδιάρης του σπιτιού. Ο παιχνιδιάρης του σπιτιού. Hey. Hey. Έλα, απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν. Ποιος θα πάει σε αυτά τα πιατάκια? Ποιος θα πάει σε αυτά τα πιατάκια? Ε, ποιος? Έλα. Πού είσαι? Ναι, για σένα είναι. Για σένα είναι, κοπέλα μου. Για σένα είναι τα δωράκια. Για σένα είναι. Δεν σε ευχαριστώ στη Βικτόρια. Ε, κοπέλα μου. Σου πήρε και μπαντάνα. Σου πήρε και μπαντάνα. Αυτό, αγάπη μου. Αγάπη μου. Ροξάκι.
Ροξάκι, αμάν, ποιο κορίτσι θα φορέσει μπαντάνα? Ποιο κορίτσι θα φορέσει μπαντάνα? Έλα εδώ, έλα, έλα Ροξάκι μου. Έλα, έλα, έλα να τη φορέσουμε. Έλα, έλα, έλα να σε δει η Βικτόρια, έλα. Ροξί, έλα. Πω, ποιος σου πήρε το φουλάρι σου? Ποιος σου πήρε το φουλάρι σου? Η Βικτόρια, και σε έκανε όμορφη πολύ. Όμορφη πολύ σε έκανε. Όμορφη πολύ σε έκανε. Θα πεις ευχαριστώ. Θα πεις ευχαριστώ. Τι θα της φτιάξουμε εμείς, τι θα στείλουμε εμείς για τη φίλη σου, τη Λίμπη, για πες, θα δώσεις καμιά ιδέα, θα δώσεις καμιά ιδέα. Να τη, να τη Ροξούλα. Τι είναι ρε, σ' άρεσε, σ' άρεσε, σ' άρεσε, σ' άρεσε. Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο το κορίτσι μου. Τα πέπουλα του άρεσαν, του μπαγάσα. Αυτό. Αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Καλέ, το βρέξες. Μουσκεμα το έκανες. Μουσκεμα το έκανες ρε το παιχνίδι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ντρέπομαι.
Παρέα με το φιλαράκο μου που μου συμπαραστέκεται. Λοιπόν, γεια χαρά. Σας μιλάω μέρα Κυριακή. Την περνάω πλαγίως να το πω. Θα ζήσω, δηλαδή θα ζήσω. Okay. Είναι τώρα βραδάκι, 9 και... Όλη τη μέρα δεν μιλούσα και τώρα λίγο που με ένα τσεκ καλύτερα, είπα λίγο να ανοίξω να σας δείξω εδώ κάτι πλούσιους που βλέπω. Εδώ έχει κάτι πλούσιους. Κοιτάξτε εδώ τι κάνουμε, διότι αυτή είναι η κατάστασή μου. Η κατάστασή μου είναι το κρίσιμο, αυτό, εδώ. Απ, αυτό. Καλή φάση. Και η γιαγιά μου είχε μπάνιο στην αυλή. Δεν ήξερα ότι ήταν πολυτελείας, δεν ήξερα ότι είχα πλούσια γιαγιά. Είχαν ηλεκτροκαμπινέ στην αυλή, όχι μέσα στο σπίτι. Διέσχιζε την αυλή για να πας να κάνεις το μπάνιο σου και την ανάγκη σου. Τώρα έμαθα πλέον ότι η γιαγιά μου ήταν πλούσια. Είδες, να, είδα αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, η κατάστασή μου είναι... Έχω λιώσει αυτές τις μέρες από το... Λαχανιάζω και μόνο που μιλάω. Από το βράδυ που γύρισα της Παρασκευής, κομμάτια χάλια. Βάλτε πώς έχουν περάσει 2 γεμάτα 24 ώρα. Είμαι επί του καναπέως, παρέα με το ραμπούλι, εδώ έτσι, αυτό. Με πλεκτό, με σκεπασματάκια, με τσάγια, με. Αφού ήπια... τόσα πολλά τσάγια με μέλι, τόσα πολλά, που πήρα 1 κιλό, φανταστείτε. Ναι, γιατί άμα πίνεις συνέχεια γλυκά ροφήματα, πάρ το να έχεις. Ο Θεός με μαλώνει, μου λέει, αυτό θα πρέπει να είναι το τελευταίο που σε ενδιαφέρει. Το πρωταρχικό είναι να γίνεις καλά, γιατί έχω άσχημο ιστορικό. Έχω πολύ άσχημο ιστορικό με το αναπνευστικό μου. Σε φάση που κάθε φορά φοβάμαι. Λοιπόν, και αυτές δύο μέρες που βλέπω μόνο έτσι YouTube, ψάχνω συνέχεια να βρω διάφορα έτσι καινούργια πράγματα, να αλλάξω παραστάσεις και βλέπω κάτι παμπλουτούς. Βλέπω παμπλουτά ζευγάρια. Έτσι μ' αρέσει. Βλέπω πάμπλου τα ζευγάρια και τα Χριστούγεννα που περνάνε. Οπό, χαλιά.
χάλια. Πήρα και κάτι ωραία πραγματάκια. Ψώνισα, αλλά δεν φάνηκαν τα βιβλία που πήρα από την πρωτοπορία στο βλογκάκι. Βρήκα πολύ καλές προσφορές. Πήρα αυτό, το οποίο το είχε 2 ευρώ. Με τέχμιο pocket. Το ξεκίνησα αστυνομικό, ναι. Και πήρα και αυτό. Να, έχει μείνει τιμή, 2,5. 2,5 για εγώ περιμένω. Και το πάω να αλλάξει βιβλίο. Πλέξιμο βιβλίο, πλέξιμο βιβλίο, πλέξιμο. Αυτά τώρα κλείνω γιατί υποφέρω. Και βλέπουμε την συνέχεια, εντάξει. Εδώ θα δω τη φίλη μου την Μπάμπλουτη. Να είναι καλά το κορίτσι. Εδώ. Γεια. Έχω αφήσει τις Σκανδιναβέζες που ζουν στα χιόνια και βλέπω αυτές τις αριστοκράτησες. Δεν τις βλέπω με τέτοιο, με μομφή, πώς το λένε. Απλά τις βλέπω. Δηλαδή δεν σχολιάζω. Δεν έχω κάποιο κοινωνικό σχολιασμό. Απλά το βλέπω. Έτσι. Λοιπόν. Οφ. Τα λέμε later. Αύριο. Δεν ξέρω. Κλείνω. Κρεμούλα. Πίζει. Το σηκώνω από τη φωτιά, μόλις αρχίσει. Το ανακάτευα σταμάτητα, έτσι, αυτός είναι ο κανόνας. Την αναλογία δεν την έχω μάθει ακόμα, παιδιά. Υπολογίζω περίπου 2 κουταλιές άνθος αραβοσίτου, 2 κουταλιές σούπας άνθος αραβοσίτου για κάθε μία κούπα γάλα, κάπως έτσι. Και τώρα έχει πήξει, το σηκώνω κατευθείαν από τη φωτιά για να μην πιάσει από κάτω. Και θα το αδειάσουμε στα μπολάκια μας. Στα μπολάκια μας. Λοιπόν.
Και όσο θα κρυώνουνε, θα γίνεται πιο πηχτό. Άσε τώρα έτσι. Η ζεστή κρεμούλα βοηθάει και το λαιμό. Και είναι και το πιο υγιεινό γλυκό, έτσι. Η πρωτεΐνη καθαρή με το γάλα του. Και κανελίτσα και ηλάνης από πάνω. Η σωστή, η τίμια. Εδώ βλέπω πως η πάμπλουτη και συμπαθέστατη φίλη μου δεν είναι και τόσο πάμπλουτη, γιατί κάνει τα νύχια της μόνη της σε δικό της φουρνάκι. Άρα ή δεν έχει πολύ χρόνο ή δεν θέλει να δώσει, να πληρώσει ή δεν εμπιστεύεται κανέναν. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Συμπαθέστατη κατά τα άλλα. Λοιπόν, test drive. Λοιπόν, αυτό είναι η σωστή κρέμα. Ξέρουμε ότι έχει γίνει όταν προβάλλει αντίσταση, όταν έχει γίνει έτσι σαν μπαλονάκι, πώς να το πω, όταν έχει πιάσει κρούστα και προβάλλει αντίσταση. Αυτά είναι. Νομίζω ότι την πέτυχα. Ναι, ναι. Την πέτυχα. Όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να πάρουμε ξανά Παναντόλ. Πόσα φάρμακα έχω πάρει αυτές τις μέρες. Oh yes. Καλά καταλάβετε. Καλά καταλάβατε. Κοτοπουλάκι με πατάτες στο φούρνο με το γνωστό τρόπο. Θα περιλούσω τις πατατούλες με το ζωμό του κοτόπουλου. Το κοτοπουλάκι το είχα ξεπαγώσει το πρωί, αλλά μου έστειλε φαγητό η μαμακούλα, η μαμά η κούλα, γιατί είναι δύο οι βασιλικές και οι δύο μαμάδες είναι βασιλικές, βασιλική μία, βασιλική και άλλη. Λοιπόν, και μου στέλνει η μαμακούλα φαγητό, οπότε το κοτόπουλο πρέπει να το κάνω για να μην χαλάσει και το κάνω για αύριο. Μια χαρά. Οπότε δεν θα έχω να ασχοληθώ, θα έχω μόνο δουλειά. Και έβγαλε και μπόλικο σουμάγι και το ίδιο το κοτόπουλο. Λοιπόν, ωραία. Και ό,τι ζουμάκι περισσέψει θα το φυλάξω για τα ζωάκια. Τους κάνει καλό. Λοιπόν, θα βάλω τα υπόλοιπα, αλάτια, πιπέρια, λάδια κλπ. Τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε. Δύο και τρία. Sorry. Κάθε παράθυρο και μια γάτα.
Μέσα σκάς. Υπέροχα. Υπέροχα. Εδώ. Αυτό εδώ. Το πόντσο μου. Καλό, ε. Χειροποίητο. Και ένα ακόμα χρωματάκι πρέπει να κάνω. Πήγα στη γειτονιά για αναφοδιασμούς. Εδώ πήρα, τι πήρα, πήρα χοιρινό κρέας, κοτόπουλο και κιμά. Τα μοιράζω πάντα έτσι για να είναι αναμέρες. Και πήγα μανάδικο γειτονιάς. Λοιπόν, αυτά τα πήρα για το Μαθαίο που τα λατρεύει, μελομακάρονα με σοκολάτα. Πήρα μία μελιτζάνα για μένα, να την ψήσω τώρα. Λουκάνικα φάρμας χαλάστρας, που αρέσουν πάρα πολύ στο Μαθαίο. Και τι πήρα, πατάτες για να μαγειρέψω αύριο, με χοιρινό. Και εδώ πήρα λίγο φιστίκια και λίγο καλαμποκάκια με επικάλυψη. Αυτά. Και ένα βιβλίο από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς για δωράκι. Αυτό ήταν το μπακαλοχόλ μας. Λοιπόν... ναι, μπορεί μετά να σας το δείξω κιόλας. Ραμπού βολεύτηκες εκεί, αγόρι μου. Είσαι οκ, okay, τακτοποιημένος. Μπράβο το παιδί μου. Θα με βοηθήσεις να κάνουμε unboxing. Θα με βοηθήσεις. Μπράβο. Μπράβο. Γεια σου όμορφε. Γεια σου κούκλε μου. Ιδανικά θα μπορούσα να κάνω και ένα review σε αντιβυχικά σιρόπια. Θα το κάνω στο τέλος όμως για να γελάσουμε. Γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ τέτοιο review. Αξίζει. Λοιπόν, είμαι στην ανάρρωση, αρκετά ταλαιπωρημένη ακόμα. Δεν είμαι για πολλά. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Βγήκα λίγο το απόγευμα για να ψωνίσω και μου έκανε κακό, τέλος πάντων. Τώρα τι κάνω εδώ. Αυτή είναι η κούτα με τα χριστουγεννιάτικά μου, αλλά τα χριστουγεννιάτικα τα χειροποίητα, παρακαλώ κύριε Νεκτάριε. Και επειδή δεν τα άνοιξα με τη μετακόμιση, δεν θυμάμαι καν και τι έχουν μέσα. Λοιπόν, είναι όλα πλεκτά και θέλω να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα και να δω, να δω γενικά τι έχω. Μάλιστα, έχω και άσχετα πράγματα. Οκ. Λοιπόν, ναι, έχει κάτι άσχετα πράγματα μέσα. Γεια σας. Γεια σας, κάνουμε, ναι, ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Είδατε, έχει τη χαρά της ανακάλυψης. Κάνουμε μαζί unboxing και βλέπουμε τι έχω. Αυτό είναι... Θέλει πλήσιμο. Πάλι μια κορδέλα σκούφος. Σκούφος κορδέλα, το κρατάμε. Αχ, καλέ. Καλέ, το πιο βασικό. Λοιπόν, μισό. Να σας δείξω την μπλούζα ολοκληρωμένη. Εσύ μην κοιτάς τα κουτιά. Αχ, δεν θα μου αφήσει.
Ο γιος μου δεν θα με αφήσει. Λοιπόν, αυτή είναι η μπλούζα ολοκληρωμένη, θα μπει τώρα για πλησιματάκι. Ελπίζω να έχει πρόγραμμα το πλυντήριο για πλεκτά. Βάλω όλα τα πλεκτά μέσα αύριο να τελειώνει. Λοιπόν, okay. Αξιοπρεπέστατη, μαθητεύω, αρχίζω και μαθαίνω. Οπότε επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο, έβαλα μπρος με τη μία καινούρια, η οποία όμως είναι παραγγελιά. Μου είχε αγοράσει το νήμα μια φίλη για να της πλέξω μια μπλούζα και επιτέλους πρέπει να της την πλέξω. Το νήμα είναι και είναι πάλι ακριλικό, αλλά πιο ποιοτικό. Λοιπόν, πιο ποιοτικό. Έχει και μια γυαλάδα, είναι όμορφο. Και έχει και το χρωματάκι που μου αρέσει, το οποίο τυχαία είναι και στα χρώματά μου σήμερα, τα μαυιά. Ναι. Ωραία, χτες το ξεκίνησα, πάει καλά. Okay. Οπότε ήμαθα ωραία. Τα γατιά εδώ κάνουν. Ναι, λοιπόν, φύγετε όμως, εντάξει. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, ένα κουβαράκι που το έψαχνα. Τέλεια. Και τι έχω. Έχω πλεκτό μπλουζάκι στολιδάκι. Δεύτερο πλεκτό μπλουζάκι στολιδάκι. Και αυτά είναι για να τα κρεμάω και καλά από τα δεντράκια. Ό,τι να είναι νήμα. Ένα παγωτάκι. Cupcake. Τώρα κάποιοι έχουν και τις τριχούλες μου. Cupcake. Αυτό είχε άλλη χρήση, για να βάζω τα ακουστικά μου, να τα κρεμάω από το λαιμό μου. Αυτό είναι πιο φθινοπορεινό, είναι και καλά κολοκυθόπιτα, τάρτα κολοκυθιού, όπως και αυτό. Λοιπόν, και αυτό. Αυτό είναι τα θυμάστε αυτά τα γλυκάκια, τα τύπου αμυγδαλωτά που ήταν λίγο έτσι, είχαν μια πιο τραγανή υφή που είναι και λίγο τύπου νηστίσιμα, δεν ξέρω πως λέγονται. Λοιπόν, έχω μέσα και άκυρα πράγματα. Αυτά είναι γαντάκια, αλλά ήταν, είναι γαντάκια που τα έφτιαξα για μια παράσταση που είχαμε στο προηγούμενο χωριό που έμενα. Είχα ντυθεί χριστουγεννιάτικο δέντρο με μεγάλη επιτυχία και είχα φτιάξει και αυτά τα γαντάκια για να συνοδεύουν τη στολή μου, η οποία στολή ήταν τίποτα, μια φόδρα πράσινη που πάνω της είχα ράψει πομπομ και είχα βάλει και ένα καπέλο δέντρο και ήμουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό το έπλεξα στο φετινό Halloween για το πλεκτό κάναλο. Υπάρχει και tutorial στο νήτισα. Όπως και αυτό το λαχανάκι. Αυτά είναι σχετικά καινούργια φετινά πλεκτά. Δεν ξέρω αν τα έχω ξαναδείξει. Οπότε okay. Αυτό είναι που με περίσεψε. Τα μαλλιά μου είναι παντού. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο νήμα που με περίσεψε και θέλω να το ξαναβρω. Αυτό το δείξαμε. Αυτό είναι ένα παγωτάκι. Ένα παγωτάκι. Λοιπόν, τα σκουφάκια μου τα χριστουγεννιάτικα.
Εδώ τα χαχάντα κομμένα. Θα τα βγάλουμε, τα φοράμε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι της εποχής. Μία μπουτίτσα πλεκτή. Τα πιο περήφανα σχέδιά μου είναι τα κουκλάκια, φυσικά, τα οποία έχουν άπειρη δουλειά, παιδιά, άπειρη δουλειά. Όσο ωραία είναι, τόση δουλειά έχουν, άπειρη δουλειά. Θα τα βάλω πάνω στην βιβλιοθήκη τώρα, μετά, άπειρη δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι μια φιγούρα άσχετη με τα Χριστούγεννα. Βρήκα και το άλλο μου το μπαρμπαδάκι που το έψαχνα, νάτος. Θα μπει στο γραφείο. Λέω, θα έπρεπε κάπου να τη βάλω. Η μπαταρία με το που βλέπει πίσω το φως, το LED, τρελαίνεται. Από τα πιο ωραία, τις πιο ωραίες μπαλίτσες που έχω πλέξει. Αλλά φέτος δεν ήθελα, επειδή έχω πιο πολλές γάτες, δεν ήθελα να το φορτώσω το δέντρο. Δεν ήθελα και να ασχοληθώ, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό είναι ένα γλυκάκι, επίσης. Τι κάνεις εκεί? Λοιπόν, αυτά ήθελα να βρω. Ήθελα να βρω τις μποτίτσες μου. Τι θες μποτίτσες μου, γιατί θέλω να τις δωρήσω κάποιες σε μία ανταλλαγή δώρων. Όπως και αυτό. Πάντα πλέκω απόθεμα για να έχω να προσφέρω. Και αυτό πολύ ωραίο στο λιδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Λαράκι. Όχι, δεν κάνω τίποτα που μέσα μου μιλάνε. Αυτό δεν είναι πληκτό, αυτό το βρήκα. Το αστέρι της Βιθλέμ. Λοιπόν, κάτι που είναι πολύ εύκολο και μπορεί να το φτιάξει ο καθένας είναι μπάλα πομπόμ. Απλά θα καταναλώσετε πολύ νήμα. Αυτό είναι μπάλα πομπόμ. Είναι ένα μεγάλο πομπόμ και είναι κάτι που μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Και άλλη μπουτίτσα. Και άλλη μποτίτσα. Και άλλο τρεχαντήρι αυτό για το λαιμό που ζεσταίνει. Αυτά όλα θα πάνε για πλύσιμο. Ωραίο cupcake. Πίπιου. Και ένα ακόμα cupcake. Και ένα ακόμα cupcake. Και άλλη μία μποτίτσα. Και άλλη μία μικρότερη μποτίτσα. Έγκλημα και τιμωρία. Μου πέσε κάτι και... Αυτό το έδειξα. Το έδειξα αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Αυτό. Δεν ξέρω γιατί το κρατώ. Um...
Ναι, που λέτε. Αυτό είναι πιο μινιατούρα. Εντάξει, ο γάτος δεν πήγε να κυνηγήσει τον μπαλάκι που έπεσε. Είναι αφοσιωμένο σε αυτά εδώ που δείχνω εγώ. Κάτι πιο απλό. Αυτό το έχω ανεβάσει και tutorial στο πλεκτό κάναλο. Ωραία. Αυτό πολύ πιο απλό. Nothing special. Τώρα. Είχα κάνει και αυτήν εδώ την γυρλάντα με τις φουντίτσες. Που έχει αυτά εδώ τα στολιδάκια. Που μου τα είχαν κάνει δώρο, που είναι τελείως χειροποίητα. Δεν ξέρω πώς θα τα αξιοποιήσω. Είδομεν. Και μετά έχω πιο σαχλαμαρίτσες. Τέτοια, μανιτάρια, βελανίδια και άλλες μποτίτσες. Αυτή εδώ μου αρέσει πολύ. Αυτά. Πάνω κάτω. Α, και αυτή πολύ ωραία. Η μποτίτσα. Και αυτή εδώ η μπλουζίτσα, μινιατούρα. Πω πω, σ' αρέσουν αγάπη μου, τα κοιτάς, κάτι και τα κοιτάει μαγεμένος. Αγάπη μου. Να θυμίσω ότι τρέχει και ο εκπτωτικός κωδικός Christy 10 για το κατάστημα Brims Dreams, μια εταιρεία που εργάζομαι. Μπείτε να δείτε, να ρίξετε μια ματιά, μήπως θέλετε να κάνετε κάποιο δωράκι σε κάποιον αγαπημένο σας. Αξεσουάρ μόδας, γάντια, κασκόλ, καπέλα, σκουφιά, μαντίλια, μεγάλη συλλογή από μαντίλια, καπέλα, αντρικά, γυναικεία, παιδικά, ό,τι σχετίζεται με αξεσουάρ μόδας, για όλους, μικρούς και μεγάλους. Και δεν μπορώ να μην το κάνω, θα το κάνω. Το review για τα αντιβυχικά, τα σιρόπια. Μου λείπει ένα. Μάλλον το κατανάλωσε ο Μαθαίος και το πέταξε. Πού να ξέρει κι αυτός ο καημένος τι τρελή που είμαι και ότι θα έκανα review για σιρόπια. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό. Όλα είναι φυτικά. Ξεκινάω το At Life Relief με πρόπολη και έχει διάφορα βοτάνια μέσα, τύπου μολόχα, θυμάρι, μάραθος, πολύγαλα, μαρούβιο, ευκάλυπτο, πεύκο, πορτοκάλι, μέλι και την πρόπολη που σας είπα. Αρκετά καλό, αλλά την καλή τη δουλειά. Είχα και ένα άλλο τώρα με μέλι και με κάτι άλλο μέσα. Anyway, αυτό όμως είναι το turbo, το Octonion. Αυτό με βοήθησε να μαλακώσει πολύ ο λαιμός και να αρχίσω να αποβάλω τις βλακίες μέσα από τους βρόγχους μου. Το έχω καταναλώσει αρκετά. Είναι ό,τι πιο απέσιο σε γεύση υπάρχει. Είναι σκέτο δηλητήριο η γεύση του, αλλά σκέτο βάλσαμο η δουλειά του. Και επίσης είναι φυτικό, έχει πάλι βότανα τα οποία δεν τα γνωρίζω, κάποια τέλος πάντων, που τα λέει. Έχω και μια δεύτερη ανάσα, λες και είμαι καπνίστρια, αλλά δεν είμαι. Αχ, λοιπόν, το λένε Octonion γιατί έχει 8 συστατικά, τα οποία είναι. Έχει εκχύλισμα φλόμου, αλθέας, γνωστή η αλθέα, θυμαριού, και αυτό γνωστό, φασκόμηλου, και αυτό γνωστό, ευκάλυπτου, και αυτό γνωστό, και μετά έχει κόκκινο φραγκοστάφυλλο, βιταμίνη C και μέλι ακακίας, συγκεκριμένα ακακίας. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Και πραγματικά αυτό
με βοήθησε, τώρα θα ξαναπάρω, να... να αρχίσω να ρευστοποιώ τα φλέμματα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να φυλάγεστε όσο γίνεται, μην την πατήσετε σαν και εμένα, είναι κρίμα και αμαρτία από το Θεό. Πολλοί κόσμος είναι άρρωστος, λογικό, αλλά κρατάει πολλές μέρες. Από ό,τι διάβασα, λέγεται γρήπη μακράς διάρκειας και είναι κάτι σαν το long COVID. Επόμενο θα έλεγα εγώ, γιατί με όλα αυτά που περάσαμε καταπονηθήκαμε και αν βάλουμε μέσα και τους περιορισμούς, λίγο ξέμαθε το νοσηπητικό μας, πολλά περίεργα. Λοιπόν, δεν βγάζουμε άκρη με αυτά, δεν τα λέω για να τοποθετηθώ επουδενή, δεν έχω τέτοια διάθεση, απλά όσο μπορείτε να προσέχετε, πολύ βιταμίνη C, να αποφεύγετε τσιγάρο, ποτό, γιατί δείχνουν το νοσοποιητικό, να αποφεύγετε τη ζάχαρη και τα γλυκά, γιατί και η ζάχαρη και τα γλυκά ρίχνουν το νοσοποιητικό πάρα πολύ. Να τρώτε σωστά και πολύ καλά. Αν γίνεται αυτό το διάστημα, δεν χρειάζονται δίαιτες κλπ, γιατί αυτή η γρήπη θέλει φαγητό. Αυτές τις μέρες που ήμουν πολύ χάλια, πεινούσα λες και με είχαν αφήσει νηστική και λέω γιατί πεινάω έτσι, και είναι φυσιολογικό, μου είπανε, γιατί ο οργανισμός σου αγωνίζεται. Εξάλλου όλες οι παθήσεις του αναπνευστικού, πάντα οι γιατροί λένε καλό φαγητό για να έχει δύναμη ο οργανισμός να παλεύει. Καλό φαγητό εννοώντας θρεπτικό φαγητό και καλομαγειρεμένο, όχι βλακίες δηλαδή. Λοιπόν, κλείνω με την ευχή να είμαι καλύτερα. Λοιπόν, γεια σας πολλά, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια!